Οι επιδόσεις και οι προτεραιότητες της χώρας στην καταπολέμηση της διαφθοράς αποτέλεσαν αντικείμενο ανοιχτής συζήτησης που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος. Παράλληλα με την όποια πολιτική βούληση, παράλληλα με το όποιο πλαίσιο αντιμετώπισης διαφθοράς, το οποίο μπορεί με διαφορετικούς τρόπους να εκφράζεται, πρέπει να υπάρχει και μια εμπέδωση συγκεκριμένης κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία. Πιστεύετε ότι η απλούστευση και ακολούθωση ψηφιοποίηση των διαδικασιών στο δημόσιο τομέα μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς? Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η συντάκτρια του δικαστικού ρεπορτάζ του Open, η Σοφία Βασουλάκη. Το σχολιάσουμε ότι ο κόσμος ακόμα φοβάται να κάνει επώνυμα μια καταγγελία. Νομίζω ότι ένας πολίτης δεν θα πρέπει να φοβάται να πει με το όνομά του τα πράγματα, αν έχει στοιχεία γι' αυτά. Η βασική προϋπόθεση για μια καταγγελία, σύμφωνα με το διοικητή της Εθνικής Αρχής και Διαφάνειας, πρέπει να εξασφαλίζει το διτό αυτό σκοπό. Ανωνυμίας, διαφύλαξης ταυτότητας, αλλά και ταυτόχρονα μεστής και αξιόπιστης καταγγελίας. Και κάποιοι το βλέπουν για πλάκα. Να κάνουμε σε όλα τα ΚΙΕ που είναι στη γειτονιά καταγγελίες, σε όλο το αντίπαλο Δημοτικό Συμβούλιο, να τρέχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η σημαντική βελτίωση κατά 7 θέσεις της Ελλάδας στο δίκτυο αντίληψης διαφθοράς της διεθνούς διαφάνειας σε σχέση με το 2018 είναι θετική, όμως δεν πάβει να δημιουργεί προβλήματα σε άλλα πεδία. Η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο που εν συνεχεία οι αδύναμοι θεσμοί αδυνατούν να πατάξουν τη διαφθορά. Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στην 60η θέση σε σύνολο 180 χωρών στο δίκτυο αντίληψης διαφθοράς για το 2019.